σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στο αφιέρωμα και προσωπικά και εκ μέρους του Ινστιτούτου Μούνα. Για μένα είναι η πρώτη φορά που καλούμαι να μιλήσω κάπως αναλυτικότερα για το κινηματογράφο. Η σημερινή συνάντηση έχει μία ιδιαιτερότητα. Πιθανώς βέβαια να επαναληφθεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που θα υποθούν σήμερα, αυτό που θα αναγκαίω στις επόμενες συναντήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικά. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτή? Θα ξεκινήσουμε με αυτή τη συζήτηση, ή τουλάχιστον εγώ θα ήθελα να είναι συζήτηση. Θα πω κάποια πράγματα εισαγωγικά για το κινηματογράφο πολύ πολύ σύντομα και γρήγορα. Ακριβώς επειδή είναι η πρώτη συνάντηση αυτού του αφιερώματος για το κινηματογράφο, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην προβολή της ταινίας του Τσίγκα Βερτόφ, «Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή», μια ταινία του βοβού κινηματογράφου γυρισμένη στο 1929, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε, σε περίπτωση φυσικά που το επιθυμείτε κι εσείς, με μια συζήτηση επί του συγκεκριμένου αυτή τη φορά για την συγκεκριμένη ταινία. Η λογική ήταν, η πρώτη σκέψη τουλάχιστον, με εξαίρεση πάντα τη σημερινή συνάντηση, ήταν να συναντιόμαστε για τις προβολές και μετά την προβολή να κάνουμε την συζήτησή μας. Γιατί αυτό? Γιατί προϋπόθεση, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, για μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο είναι να έχουμε δει την ταινία. Να έχουμε δηλαδή έρθει σε μια πρώτη επαφή, άμεση επαφή με το ίδιο το κινηματογραφικό έργο. Αυτό είναι και ενδεχομένως ο μοναδικός τρόπος να μπορέσουμε να παράξουμε, να σκεφτούμε με έναν πιο πρωτότυπο αλλά και αυθόρμητο τρόπο και να αποφέρουμε διάφορα στερεοτυπικά κλισέ, διάφορα πράγματα που έχουν υποθεί και έχουν ξαναϋποθεί και ενδεχομένως να μην έχουν νόημα. Η τρόπη προσέγγισης του κινηματογράφου, για να ξεκινήσω με κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό και σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επέλεξα και τη συγκεκριμένη ταινία, αν δεν είναι δυνητικά άπειρη, είναι σίγουρα με βεβαιότητα πάρα πολύ. Αντίστοιχα με την πολιτική που μπορεί κανείς να συναντήσει πάρα πολλές και αντιμαχόμενες μεταξύ τους απόψεις και στάσεις, έτσι και στο κινηματογράφο οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης απηχούν εναλλακτικούς τρόπους να σκεφτούμε το ίδιο πράγμα και να το αξιολογήσουμε. Χαρακτηριστικά, αλλιώς θα σκεφτεί και το κινηματογράφο ένας ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ένας παραγωγός ή ένας υπεύθυνος για τη διανομή, ένας φιλόσοφος, ένας ακαδημαϊκός και πάει λέγοντας. Και αυτό γιατί προφανώς απευθύνονται σε ένα διαφορετικό κοινό, σε ένα διαφορετικό ακροατήριο. Ίσως η πιο κοντινή μας περίπτωση σε αυτό να είναι η κριτική κινηματογράφου, με τους οποίους πολύ συχνά το κοινό βρίσκεται σε σύγκρουση ως προς το πώς αξιολογούν οι μεν και οι δε, αν μια κινηματογραφική ταινία είναι άξια λόγου, είναι άξια κριτικής, έχει ενδιαφέρον και τα σχετικά. Και αυτό συμβαίνει, για να το πούμε πολύ χοντρικά, ας πούμε, ουσιαστικά όλοι αυτοί μεταξύ τους έχουν διαφορετικά μάτια μέσα από τα οποία αντιμετωπίζουν το κινηματογραφικά έργα. Συνεπώς, η μία εξαντλητική προσέγγιση του κινηματογράφου δεν είναι με κανέναν τρόπο δυνατή. Γιατί κάτι τέτοιο θα προϋπέθεται να ανοιχτούμε σε πολλά διαφορετικά πεδία, όπως παραδείγματος χάρη στην ιστορία, στην ιστορία της τέχνης, στην ιστορία της τεχνικής και της τεχνολογίας, στην πολιτική, στην ψυχανάλυση, στις κοινωνικές επιστήμες γενικά και πάει λέγοντας. Επομένως, σίγουρα, σε ένα πρώτο επίπεδο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για εσάς και για εμένα να κάνω πολύ καθαρό, να κάνω πολύ καθαρή τη δική μου οπτική από την οποία εφορμώ για να σας πω αυτά που σας λέω τώρα. Η δική μου οπτική ξεκινάει από το γεγονός ότι για μένα ο κινηματογράφος είναι αναγκαία πολιτικός. Είναι πάντοτε πολιτικός. Είτε αφορά τις μεγάλες ιστορίες, τις μεγάλες αφηγήσεις. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Οκτώβριο του Αϊζενστάιν ή το θορυκτό Ποτέμκιν. Βλέπουμε τη γέννηση ενός έθνους του Γκρίφιθ. Βλέπουμε το Σπάρτακο του Κιούμπρικ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε άπειρες ακόμη, ουσιαστικά αυτό που συναντάμε είναι μια κατασκευή κινηματογραφική γύρω από μια μεγάλη αφήγηση. Έτσι, ένα μεγάλο ιστορικό και σημαντικό γεγονός. Όμως ο κινηματογράφος είναι εξίσου πολιτικός όταν αφορά και τις μικρές ιστορίες. Όταν δηλαδή αφορά
τον εντός εισαγωγικών ανώνυμο άνθρωπο, ο οποίος μέσω του κινηματογράφου πάβει να είναι ανώνυμος με τον τρόπο που είναι μέσα σε αυτό που λέμε πραγματική ζωή. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο κινηματογράφο, όταν ο κινηματογράφος γεννιέται. Συμβαίνει, θα λέγαμε, σε όλες τις τέχνες, ακριβώς επειδή η εφεύρεση της φωτογραφίας στη δεκαετία του 1840 παίρνει αμπάριζα μία σειρά από εξελίξεις. Είναι πολύ διαφορετική η ζωγραφική του 18ου αιώνα, που βλέπουμε, βλέπουμε θέματα μυθολογικά, βλέπουμε θέματα θρησκευτικά, βλέπουμε τη σχέση που έχει η θρησκεία με την αριστοκρατία, τις δομές εξουσίας, και είναι πολύ διαφορετική μετά η ζωγραφική μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας. Είναι σαν να κατεβαίνει στη γη η ζωγραφική. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τη λογοτεχνία. Δεν είναι η ίδια η λογοτεχνία του 18ου αιώνα με τη λογοτεχνία του 19ου. Σκεφτείτε τον Dickens, τον Oliver Twist. Μπορούμε να σκεφτούμε τον Hugo, τους άθλιους. Μπορούμε να σκεφτούμε τον Baudelaire στην ποίηση. Όλοι αυτοί τριγυρνάνε μέσα στις μεγαλοπόλεις και ανακαλύπτουν ουσιαστικά έναν κόσμο που μέχρι τότε ήταν τελείως αθέατος. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει πρώτα, σε ένα πρώτο επίπεδο, με την κοινωνική ματιά που αποκτούν όλες αυτές τις τέχνες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φωτογραφία. Η φωτογραφία πολύ γρήγορα αποκτά μια κοινωνική ματιά. Πηγαίνει στις παραγκουπόλεις και αποκαλύπτει έναν κόσμο ο οποίος δεν υπήρχε στον οπτικό πολιτισμό του δυτικού κόσμου μέχρι εκείνο το σημείο. Αντίστοιχα και για τον κινηματογράφο, ήδη από τη γέννησή του αρχίζουμε να βλέπουμε αυτό το ενδιαφέρον για τις μικρές ιστορίες, για τις καθημερινές ιστορίες, οι οποίες έχουν και πολλές φορές και ένα κοινωνικό πρόσημο και ένα ταξικό ενδεχομένως πρόσημο. Όμως, επιπλέον, ο κινηματογράφος, όταν λέμε ότι ενδιαφέρεται για τις μικρές ιστορίες, είναι ενδεχομένως η τέχνη που ανέδειξε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, τη σημασία που έχουν πολύ προσωπικά πράγματα, όπως είναι το ασυνείδητο, το όνειρο, η μνήμη. Βρήκε τρόπους μέσω της κίνησης, μέσω των εικόνων του, να κατασκευάσει την αντίληψή μας γύρω από όλα αυτά, τα οποία είναι πολύ δύσκολα και πολύ περίεργα σε ένα πρώτο επίπεδο. Το ζήτημα είναι πώς το κάνει ο κινηματογράφος με αυτό. Προφανώς δεν το κάνει με έναν μεταφυσικό τρόπο, το κάνει με έναν πρακτικό τρόπο, με έναν υλικό τρόπο. Η ιδιαιτερότητα του κινηματογράφου δεν είναι ότι απλά βάζει την εικόνα σε κίνηση, που και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Όμως, αυτό το είχαν καταφέρει με διάφορους τρόπους και πριν το 19ο αιώνα, που ουσιαστικά γεννιέται η φωτογραφία και μετά γεννιόνται και προς το τέλος του αιώνα οι πρώτες κινηματογραφικές μηχανές. Ας πούμε, κατά το 18ο αιώνα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το σχολιάζει και ο Μάρξ στη 18η πριμέρ, υπάρχουν κάτι κατασκευές που λέγονται φαντασματοσκόπια. Ο Ετιέν Ρομπενσόν ήταν ένας από τους πιθανούς εφευρέτες. Προφανώς πήγαν και πολλές παραλλαγές. Αναφέρεται ο Μάρξ λοιπόν σε αυτή την κατασκευή. Αυτή τι ήταν? Ήταν ουσιαστικά ένας κύκλος στον οποίο τον γυρίζανε και δημιουργούσαν τις ευθέσεις της κίνησης. Και είχε αυτό το πολύ ενδιαφέρον όνομα, φαντασματοσκόπιο. Δηλαδή είχαν σκεφτεί και πριν την γέννηση του κινηματογράφου τρόπους να αναπαράξουν την κίνηση με έναν ψευδαισθησιακό τρόπο. Ο κινηματογράφος όμως δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι αυτό και κάτι παραπάνω. Ο κινηματογράφος έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Βλέπει τον κόσμο με δύο μάτια. Και αυτό το κάνει ταυτόχρονα. Το ένα μάτι είναι το ανθρώπινο μάτι, που είναι το μάτι του δημιουργού του. Και εδώ το ερώτημα είναι ποιος είναι ο δημιουργός όταν φτιάχνει μια κινηματογραφική ταινία. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτης. Αυτό είναι η παραδοσιακή αντίληψη. Ο δημιουργός μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι ολόκληρη η συλλογικότητα που υπάρχει για να φτιαχτεί αυτή η ταινία. Δηλαδή είναι η τεχνική, είναι ο σκηνογράφος, ο φωτογράφος, η ηθοποιή κτλ. Όλη αυτή η συλλογικότητα λοιπόν συνδιαμορφώνει με διάφορους τρόπους αυτό το οποίο στο τέλος φτάνει στα χέρια και φτάνει προς αυτά τα μάτια μας και λέμε ότι είναι κινηματογραφικό έργο. Όπως υπάρχει και ένα άλλο μάτι στο κινηματογράφο. Και το μάτι αυτό είναι το μη ανθρώπινο μάτι, είναι το μάτι της μηχανής. Η ταινία του Βερτόφ, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε ως πρώτη ταινία, γιατί από το βουβό κινηματογράφο μπορούσαν να επιλεγούν
πραγματικά πάρα πολλές και διαφορετικές ταινίες, αριστουργήματα από Τσάπλιν, Μπάστερ Κίτον κτλ. Όμως η ταινία του Βερτόφ έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Σχολιάζει ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι ο κινηματογράφος είναι ο συνδυασμός του βλέμματος της μηχανής, της κάμερας, με το βλέμμα του ανθρώπου. Δηλαδή, ουσιαστικά φεύγουμε από την αντίληψη του ανθρώπου και πάμε να συνδυάσουμε την αντίληψη του ανθρώπου με την αντίληψη ενός αντικειμένου, ενός πράγματος που δεν είναι πια ανθρώπινο. Στο συνδυασμό, λοιπόν, είναι που συμβαίνουν όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα ή όλα τα τρομακτικά πράγματα. Άρα, καταλήγοντας εντός εισαγωγικών, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο αυτής της σύντομης, ας πούμε, εισαγωγής, θα έλεγα ότι κατά τη δική μου πάντα γνώμη ο κινηματογράφος είναι μία τέχνη που σκέφτεται, αλλά δεν σκέφτεται μέσα από το λόγο, δεν σκέφτεται μέσα από λέξεις, δεν σκέφτεται με επιχειρήματα. Είναι μία τέχνη που σκέφτεται με εικόνες. Με εικόνες που είναι μέσα στην κίνηση και μέσα στον χρόνο. Και το πώς το κάνει αυτό, για να φέρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, μπροστά μας, θα λέγαμε ότι για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε αυτό στο οποίο μας καλεί ο Βερτόφ. Και σε τι μας καλεί ο Βερτόφ, αυτό μπορούμε να το πούμε πριν δούμε την ταινία, γιατί αφορά ευρύτερα τον κινηματογράφο. Μας καλεί να δούμε ότι η κινηματογραφική ταινία δεν είναι ένα ενίο πράγμα. Είναι ένα θαυσματικό πράγμα. Γιατί? Γιατί έχουμε πολλές εικόνες, έχουμε θορύβους, έχουμε ήχους, έχουμε ομιλίες, έχουμε σιωπές, που όλες μαζί συναρθρώνονται. Και πώς συναρθρώνονται? Μέσω του μοντάζ. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές μπορούμε να ακούσουμε ότι το μοντάζ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κινηματογράφο. Και οι Ρώσοι πρωτοπόροι, όχι μόνο φυσικά ο Βερτόφ και ο Άιζενστάιν και ο Κουλεσόφ και πολλοί ακόμη, όταν ξεκίνησαν να ασχολούνται με τον κινηματογράφο, ξεκίνησαν να ασχολούνται με το μοντάζ. Και η θεωρία των Ρώσων πρωτοπόρων, είτε λίγο πριν την Επανάσταση, τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ήταν πραγματικά μια θεωρία που βασίστηκε πολύ στο μοντάζ. Η θεωρία γύρω του μοντάζ είναι μια δύσκολη θεωρία, όμως σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό που έχει νόημα να πω είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε κάτι στο μυαλό μας για να την καταλάβουμε έστω σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά με ακριβή τρόπο, μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας το κολλάζ. Το κολλάζ στις εικαστικές τέχνες. Γιατί όταν ένας εικαστικός κάνει κολλάζ, τα μικρότερα κομμάτια, μικρότερες εικόνες, οι λέξεις που κολλάει τη μία δίπλα στην άλλη και φτιάχνει κάτι, αυτό το κάτι που φτιάχνει είναι κάτι νέο. Δεν ανάγεται στα μικρότερα στοιχεία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεται η λογική, η οικονοπία στον κινηματογράφο, δηλαδή η συνάρθρωση. Αντίστοιχα, αυτό που έχει σημασία στην ιστορία είναι ο τρόπος με τον οποίο ενώνουμε τις μικρότερες ψηφίδες, τις μικρότερες ιστορίες μεταξύ τους. Γι' αυτό το αφιέρωμα αυτό έχει τίτλο «Ιστορίες κινηματογράφου». Έχει τίτλο «Ιστορίες κινηματογράφου» όχι επειδή ενδιαφέρει μια ιστορική προσέγγιση απλής διαδοχής του ενός ρεύματος μετά το άλλο, αλλά γιατί ο κινηματογράφος και η ιστορία έχουν κάτι κοινό. Συναρθρώνουν μερικές ψηφίδες και μέσα από αυτή τη συνάρθρωση βγαίνει μια αφήγηση. Οπότε έχει νόημα να σκεφτούμε ποια είναι η λογική αυτής της αφήγησης, όπως το κάνουμε όταν διαβάζουμε πολιτική ιστορία ή οικονομική ιστορία ή πολιτισμική ιστορία. Αντίστοιχα, έχει νόημα στον κινηματογράφο να ρωτήσουμε πόσα μικρότερα κομμάτια συναρθρώνονται, άρα με ποια λογική, με ποια πολιτική τελικά φτιάχνεται η αφήγηση. Αυτά είχα σε ένα πολύ πρώτο επίπεδο να πω. Μπορούμε, αν θέλετε, πριν ξεκινήσει η προβολή, να κάνουμε μια μικρή συζήτηση, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, κάποια διευκρίνηση, οτιδήποτε, επ' αυτό. Και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην προβολή της ταινίας.